Μέσα στο έργο του εργολάβου, το μεγάλο έργο. Ναι. Εμείς σε πρώτη φάση αυτό που ζητάμε είναι να εγκριθεί μια μελέτη. Το επέκεινα της μελέτης θα το ξαναδούμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σκέψη είναι η εξής. Καταρχήν η μελέτη έχει συνταχθεί με μια μειωμένη τιμή ανακυβικό μέτρο, γιατί δεν περιέχει τη μεταφορά. Έχω και εδώ τη διαπίστωση των τιμών, την οποία μπορείτε να την βρείτε και στο ίντερνετ από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Από εκεί και μετά, αν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο μέλλον, ότι μπορεί να γίνει, να αναλάβει ο εργολάβος που έχει τη Μαρίνα, με δικά του έξοδα να κάνει τη διαπλάντηση, να φτιάξει τα σωληνωτά και να πάρει το υλικό, είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, περί αυτού πρόκειται δηλαδή. Να μιλήσω. Μια ερώτηση. Μια ερώτηση, ναι. Μου θυμίζει λίγο αμόγλωσσα. Θα γκρεμίσουμε τον δρόμο πάλι και θα κάπου φτιάξουμε αντεπό. Και αν ο εργολάβος. Και αν δεν είναι ο εργολάβος, θα μείνουν 38.000 κυβικά, 40.000 κυβικά. Συγγνώμη, την ερώτηση να κάνω να μην τοποθετηθώ. Συγγνώμη. Το υλικό είναι κατάλληλο για τη χρήση του εργολάβου πρώτα απ' όλα. Ναι. Ίσο. Πόσα κυβικά περίπου που θα... 38.000, νομίζω υπόθετε. Συγγνώμη λίγο. Όσο είναι... λέει η μελέτη, παιδιά. Είναι 43.000 περίπου τα κυβικά των εξκαφών, τα οποία κάποια θα χρησιμοποιηθούν επιχώματα του δρόμου, όχι πολύ μεγάλη ποσότητα, γύρω στα 3.000 κυβικά. Σε αυτά όμως θα γίνει και διαλογή, γιατί ΦΑΡ και φυτική γη υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί. Αυτό. Το οποίο δεν είμαστε σε θέση ακόμα να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί από τα 38.000 να καταλήξουμε να έχουμε 25 με 30.000. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα το πόσο. Ωραία. Αυτό λοιπόν θέλω να καταλήξω. Ότι από τα 38.000 κάποια είναι γεώδη, κάποια είναι υπεραρχώδη. Σίγουρα πρέπει να γίνει αποσκήνισμα του υλικού, γιατί θέλει συγκεκριμένη ποσότητα για να πει κάτω. Το υπόλοιπο υλικό θα κάπου θα μείνει τεπό, γι' αυτό μου θυμίζει λίγο. Κώστα, σε παρακαλώ, απαντηθήκα αυτά τώρα. Μην τα επαναλαμβάνει, σε παρακαλώ. Κάνει ερώτηση καινούρια ή απλά συμπληρώνει αυτά που υποθήκαν. Πόσο τελικά θα είναι υλικό που θα πρέπει να εργολάβω, εδώ. Απαντήθηκε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει. Ερωτήσεις υπάρχουν. Κύριος Καβαδάς. Ο εργολάβος θα κάνει διαπλάτινση. Θα φτιάξει τα σωληνωτά. Το υλικό θα το μεταφέρει και θα το πάει στο... κάτω στη Μαρίνα. Την καινούρια Μαρίνα που θα γίνει. Θα γίνει μετά στρώσιμο αυτού του δρόμου. Ή θα παραμείνει όπως έχει. Για να... Τι? Τι ψήφισαμε. Θα στρωθεί ο δρόμος ή θα παραμείνει όσο έχει. Εργολάβος... Ο εργολάβος θα αποκαταστήσει το δρόμο σε μια κατάσταση μέχρι τα χωματουργικά του, μέχρι οδοστρωσία. Εντάξει. Εμείς τον προτείναμε στο προηγούμενο συμβούλιο να χρηματοδοτηθεί σε ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ, να ενταχθεί σε ΕΣΠΑ, αν ενταχθεί στο... στον ΟΠΑΧ, για σταντόστρωση. Κύριος Μαργιάλης, της διαδικασίας. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια διαδικαστική πρώτα να ξεκαθαρίζω τα πράγματα. Γιατί δεν είναι έτσι. Ακούγονται πράγματα τώρα, λέει, ας πούμε, δεν έχει υπολογιστεί η τιμή της μεταφοράς. Μα τη μελέτη μέχρι μπροστά μας και λέει μέτρα της μεταφοράς σε οποιοδήποτε απόσταση. Λοιπόν, μην κάνουμε λάθη, είναι έτσι υπολογισμένα. Όχι, κύριε Μαργιάλη, δεν είναι έτσι. Έτσι γράφετε εδώ, κύριε. Με διαβάζω. Τι, δεν ξέρω, διαβάζω. Σε παρακαλώ. Μέτρα τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Αυτά λέει. Τι δεν είναι έτσι. Αν άλλα γράφετε και άλλα εννοείται, συγγνώμη, αλλά μπορείτε να το διαβάσετε. Δεν είναι έτσι σε ό,τι αφορά, κύριε Μαργιέλη. Δεν είναι έτσι σε ό,τι αφορά, δεν είναι ξεκαθαρισμένο το ακριβές και υπόθηκε, το είπε και ο κύριος Κλαβενίτης, νομίζω και ο κύριος Κατηφόρης, δεν είναι η ακριβής ποσότητα η οποία εν τέλει θα μεταφερθεί. Όλο αυτό, κύριε Δημήτρη. Αυτό λέω. Συγγνώμη τώρα, μιλάω για κάτι το οποίο το κάνω 30 χρόνια. Όταν κάνουμε μελέτη στα χωματουργικά, με συγχωρείτε, θα σας πω τι λέω τώρα. Εγώ σας δίνω μια διευκρίνηση. Ναι, αλλά δεν ερώτησα αυτό. Να σας βγάλω από το αδιέξοδο. Έχω την εγκύκλιο, την 9, θα σας δώσω, την καταθέσω. Να μην τη διαβάσω ολόκληρη. Λοιπόν, στις τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου που φέρουν τη σήμανση αστερίσκος, παραβλέπουν τις αναγραφόμενες τιμές σε ευρώ, δεν συμπεριλαμβάνουν τη δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των κατά περίπτωση υλικών ή προϊόντων. Εντάξει. Δηλαδή, ενώ το άρθρο περιγράφει μέσα, το Α22 είναι αυτό,
περιγράφει μέσα μεταφορά, αυτό που περιγράφει σωστά το λέτε, η τιμή που βάζει είναι χωρίς τη μεταφορά. Αυτή είναι από τη γενική τιμή, μόνο είναι αυτό. Αν θέλετε μπορώ να σας το δώσω. Μα είναι άλλο αυτό που λέτε. Σας λέω τι έβαζω εδώ. Άσχετο. Άσχετο δεν είναι καθόλου. Όχι, έτσι. Έτσι είναι, απλώς μπαίνει και χιλιόμετρο. Πρέπει να μπαίνει και χιλιόμετρο μεταφοράς. Νομίζω προβλέπει μέσα και... Κύριε Κατηφόρη. Παρακαλώ να ολοκληρώσουμε. Να τελειώσουν οι ερωτήσεις και να αρχίσουν οι τοποθετήσεις. Ερώτηση. Ναι, να κάνω μια... Γι' αυτό λέω διαδικαστικά. Ναι, μια στιγμή. Αν απόψε απλά εγκρίνουμε τη μελέτη τέλος και επέκεινο να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του κύριου Κατηφόρη, θα έρθουμε σε επόμενο συμβούλιο να δούμε πώς θα εκτελέσουμε το έργο, εγκρίνουμε, λέτε τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Αν δεν κάνουμε όμως αυτό απόψε και η απόφαση έχει συνέχεια, χωρίς να ξαναθενιάσει το δοτικό συμβούλιο, τότε θέλει πολύ χρόνο να παιδιάσουμε το θέμα. Διότι υπάρχουν πολλές ενστάσεις και πολλές παρατηρήσεις για το ζήτημα. Ας ξεκαθαρίσουμε τι κάνουμε. Αν λοιπόν θέλετε, συγγνώμη, να εγκρίνουμε τη μελέτη και σε άλλο συμβούλιο να αποφασίσουμε πώς θα γίνει το έργο, με ποιες διαδικασίες θα γίνει το έργο, να το κάνουμε έτσι. Αλλιώς, αν κρίνουμε τη μελέτη και εσείς λέτε ότι αυτό το κάνουμε για να πάει ο εργολάβος, που λέτε ότι έχουμε και συμβατική υποχρέωση ο Δήμος, που δεν έχει καμία συμβατική υποχρέωση, και διαβάστε μου τη σύμβαση που λέει ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τον πει στα υλικά. Ο κύριος σήμερα. Στο προηγούμενο συμβούλιο ξαναυπόθηκε από τον κύριο Κούρτη. Γιατί έτσι λέγεται. Όχι, δεν είναι συμβατική υποχρέωση. Όχι, δεν είναι συμβατική υποχρέωση. Υποχρέωση, είπα τον κύριο. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Όχι, είπα. Δεν υπόθηκε τέτοιο γάμο για συμβατική υποχρέωση. Γιατί δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Υποχρέωση. Έτσι, μπράβο. Υποχρέωση του Δήμου αυτό τελικά είπα. Μα ναι, αλλά όμω μην θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσει. Εγώ θέλω να δημιουργήσω εντυπώσει. Θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσει. Ακούστε με να σα πω λίγο. Καταρχήν βάλατε ένα ερώτημα. Τι κάνουμε απόψε. Μα δεν βλέπετε στον τίτλο τι κάνουμε απόψε. Εγκρίνουμε μόνο τη μελέτη. Και ο Χρήστος πολύ καλά έκανε και εξήγησε ότι θα ξανάρθουμε να το ξανακουβεντιάσουμε εφόσον προκύψει. Εμείς έγκριση μελέτη κάνουμε. Δεν το βλέπετε κι εσείς λοιπόν εδώ στον τίτλο. Έγκριση μελέτη. Είναι εδώ και ο συντάξας. Γι' αυτό τον φέραμε. Για να ρωτήσετε και να κάνετε οποιαδήποτε διευκρίνηση θέλετε. Εγώ σας επεσήμανα όμως το εξής. Και δεν ξέρω με ποια άλλη γλώσσα να το πω. Υπάρχει ένα θέμα με το τουριστικό ακυροβόλιο. Και το είπα και την προηγούμενη φορά. Πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Διότι με ευθύνη και του Υπουργείου που έκανε ένα χρόνο να λύσει το ζήτημα με την αρχαιολογία, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όχι μόνο όμως με ευθύνη του Υπουργείου. Έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο Υπουργείο. Εμείς οφείλουμε να τρέξουμε με 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Φέρνουμε αυτή τη μελέτη λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι με τη συζήτηση που θα κάνουμε και όταν ξανάρθει, γιατί μόνο έγκριση μελέτη κάνουμε απόψε, και βιαζόμαστε να πάει και στο δασαρχείο και να προχωρήσει για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, εδώ θα είμαστε να τα ξανακουβεντιάσουμε. Λοιπόν, το διαδικαστικό θέμα νομίζω ότι έχει λήξει. Συγχωρείτε, τώρα μιλάμε και απαιτούμε τον σεβασμό. Όπως και εγώ είμαι μόνος. Τι θα πει, δεν βλέπω. Βλέπω και παραβλέπω και ξέρω και είναι η δουλειά μου και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Είπα εγώ, αν εγκρίνουμε μόνο τη μελέτη, stop, τελειώσαμε, εγκρίνουμε τη μελέτη και πάμε παρακάτω. Όμως την κουβέντα. Με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε. Δεν είπαμε αυτά όμως. Ο κύριος Κατηφόρης που εισηγείται το θέμα και ο κύριος Κατοπόδης και στη συνέχεια ο κύριος Γρηγόρης, εύστοχα ερώτησε, είπανε θα τα αποθηκεύσουν, θα τα πάρει ο εργολάβος, θα κάνουν. Άρα η κουβέντα πήγε παρακάτω. Να μην σας εξηγήσουμε δηλαδή. Αν δεν το λέγαμε, θα μας λέγατε γιατί δεν το λέτε. Σας λέμε ότι. Ποια ενδεχόμενα υπάρχουν σε σχέση με τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αλλά αυτό είναι θέμα άλλη κουβέντα, είπα. Μα τι άλλο, πώς μπορούμε να το πούμε όμως. Αφού δεν είναι μόνο την έγκριση μελέτη τη βίζα απόψε. Και αυτό αναγράφεται με σαβρίνια στην πρόσφυγη που έχει γίνει. Τότε γιατί τα λέμε τα παρακάτω, γιατί τα πούμε τα παρακάτω. Εμείς θέλουμε, κύριε Μαργέτα, να σα ενημερώσουμε. Τι φωνάζετε. Καλά κάνετε. Αλλά η ενημέρωση πρέπει να σα κάνει. Σα παρακαλώ. Νομίζω ότι το αυτό κάνουμε, σα ενημερώνουμε και παραπάνω από αυτό που πρέπει. Με βάση το τυπικό εννοώ παραπάνω. Παρακαλώ, έχει κλείξει το διαδικαστικό θέμα, έχει τελειώσει και προχωράμε στην ουσία της υπόθεσης. Τελειώσαν οι ερωτήσεις, μπαίνουμε στις ομιλίες. Ο κ. Μαργέτης έχει το λόγο της ουσίας. 5 λεπτά ομιλία. Δεν θέλω να μιλήσω. Όσο θέλετε. Θέλω να μιλάω, να σέβεσαι όπως σας σέβομαι και εγώ. Μα νομίζω ότι έχει κλείξει το θέμα. Μιλάω. Λέω λοιπόν, ναι, συμφωνάμε στην έγκριση της μελέτης. Που όμως δεν αποφασίζουμε. Με τι πιστώσεις θα την κάνουμε, με ποια διαδικασία θα την κάνουμε, θα κάνουμε απευθείας ανάθεση που δεν γίνεται, πώς θα το κάνουμε. Δεν αποφασίζουν τίποτα αυτό. Συμφωνώ λοιπόν και εγκρίνουμε τη μελέτη. Μια χαρά λοιπόν να εγκρίνουμε τη μελέτη.
Όμως επειδή πήγανε και άλλα θέματα και είπε ο κύριος Δήμαρχος και το κυροβόλιο που έχει καθυστερήσει πρέπει να το τρέξουμε και να κάνουμε. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να τρέξουμε το κυροβόλιο. Κάποιοι από εμάς έχουμε βάλει πλάτη αυτό το κυροβόλιο. Άρα θέλουμε να τρέξουμε το κυροβόλιο. Αλλά μην λέμε ότι καθυστερούμε μελέτη τώρα, γιατί αυτή η μελέτη το ξέρετε πολύ καλά ότι γίνεται πριν τις εκλογές ακόμα. Δεν γίνεται τώρα όπως μας είπαν την πρώτη φορά. Ήρθε τη μελέτη γρήγορα, την κάναμε γρήγορα, την εγκρίνουμε γρήγορα εκτός. Κύριε Μαργέλη, τώρα μιλάτε επί της διαδικασίας ή επί της ουσίας πλέον. Ποια δείτε, στην ουσία μιλάω. Στην ουσία, ωραία. Έχω χρόνο και μιλάω, βάλτε μου χρόνο να μιλήσω. Τέλος. Λέει λοιπόν ότι ναι, ψηφίζουμε, εγκρίνουμε τη μελέτη. Τελεία. Δεν αποφασίζουμε τίποτα άλλο απόψε. Τι θα κάνουμε παραπέρα. Πώς θα εκτελέσουμε το έργο. Αυτό είναι η εισήγηση, συμφωνώ με την εισήγηση. Προσθέτω παρακάτω στον χρόνο λοιπόν που έχω. Επειδή μπαίνουν διάφορα ζητήματα, αν πρέπει να γίνει γρήγορα το κυροβόλιο και αν βοηθάμε το κυροβόλιο. Λέω λοιπόν, προφανώς θέλουμε να τελειώσει γρήγορα το κυροβόλιο. Και κάπου από εμάς έχουμε βάλει χρόνια πολλά πλάτη για να γίνει αυτό το κυροβόλιο. Αλλά θέλουμε να τελειώσει το κυροβόλιο. Όμως δεν μπορεί να συνδέουμε τη διαδικασία όπως την κάνουμε με την επιθυμία μας να τελειώσει το κυροβόλιο. Στο προηγούμενο συμβούλιο υπόθηκε από τον εισηγητή ότι είπε μελέτη, δεν προλάβαμε να σας φέρουμε εισήγηση τίποτα, γιατί να τώρα τελειώσουμε. Λέω εγώ λοιπόν που ρώτησα. Και το ρωτήσετε κι εσείς, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε, ότι αυτή η συμφωνία και η κουβέντα, στην πόλη, η κουβέντα εγώ, έχει γίνει από τη Δημοτική Αρχή, που έχει συνέχεια τη Δημοτική Αρχή, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και μάλιστα φωνάξαν και τον δασολόγο, φωνάξαν και άλλο μηχανικό από πλευκά και τον πληρώσανε. Ο εργολάβος για να κάνει τη μελέτη, τον πλήρωσε και αυτό έγινε πριν το Μάιο. Τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, κοντά είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που τρέχει και έχει καθυστερήσει και πάρα πολύ. Μα συγκαλείτε εμάς λοιπόν ότι καθυστερούμε εμείς επειδή κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για να φωτίσουμε παραπάνω το θέμα και να βοηθήσουμε. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Δημαρχέ. Με κοιτάτε εμένα όμως. Συγγνώμη, να κοιτάξω. Εντάξει. Μην σας κοιτάξω. Δεν είπα εσάς ότι. Μα συγκαλείτε. Δεν είπα εσείς. Μας. Εμάς υπέρχουμε κάποια κουβέντα. Κάνουμε μια κουβέντα λοιπόν εδώ πέρα. Και την προηγούμενη φορά, ακούστε τα απομονωμένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Την προηγούμενη φορά, αν υπόθηκε ότι είναι υποχρέωση του Δήμου αυτό. Δηλαδή, υποχρεούται ο Δήμος να το κάνει αυτό. Αυτό υπόθηκε την προηγούμενη φορά. Λάθος, το διορθωθεί και να πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, κανένα. Κλείνω λοιπόν τώρα. Ναι, ψηφίζουμε τη μελέτη μέχρι εδώ. Οτιδήποτε άλλο θα το αποφασίσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση τη εκτέλεση του έργου. Αλλά χωρίς παραχωρήσεις. Τελεία. Κύριο Σαραβανής. Δύο κουβέντες. Φυσικά έγινε απολύτως κατανοητό και από τους συζητητές ότι σήμερα ψηφίζουμε τη μελέτη, την έγκριση της μελέτης. Το θέμα του τρόπου που θα ενδεχομένως θα διευκολυνθεί και ο εργολάβος γίνονται αυτά στα μεγάλα έργα, είναι γνωστό ότι γίνονται. Όταν σε αμοιβαία βάση, δηλαδή και ο Δήμος να υποφεληθεί και ο εργολάβος να εξυπηρετηθεί. Αυτά είναι συχνά φαινόμενα. Λοιπόν, αυτό όμως είναι θέμα που, για το επόμενο συμβούλιο, όπως είπαν οι κύριοι, συνεπώς μένουμε στην έγκριση της μελέτης, στην οποία εμείς είμαστε θετικοί. Ευχαριστώ. Κυρία Σταματέρου. Άρα από τη συζήτηση και τις απαντήσεις προκύπτει ότι πρώτο ιεραρχικά στο να προχωρήσει αυτή η μελέτη και το έργο είναι η λήψη του υλικού και έπονται τα υπόλοιπα. Επειδή δεν έχω γνώση στο συγκεκριμένο, στο τέλος θα ήθελα να... Δεν μπορώ να καταλάβω αν το κόστος του εργολάβου για να βρει αυτό το υλικό από όπου το βρει είναι όσο θα κοστίσει αυτό το έργο που πάει να γίνει τώρα. Αν είναι μεγαλύτερο, αν είναι μικρότερο. Αν δηλαδή τα κυβικά που χρειάζονται για να προχωρήσει το έργο στη Βασιλική, που υπάρχει μια συσχέτιση, τέλος πάντων, είπατε και πριν, υπόθηκε και πριν σε ερωτοαπαντήσεις, με αυτά που θα βγουν από τη διάνοιξη του δρόμου, κοστίζουν τόσο πολύ όσο θα κοστίσει όλο αυτό το έργο. Είναι ένας προβληματισμός. Δεν είμαι αντίθετη στο να προχωρήσει, βέβαια, το έργο. Δεν μπορούμε να, σαν λογική, να το απορρίψουμε, να το καταψηφίσουμε. Απλά υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί πάνω σε αυτό, που έχει να κάνει με αυτή την κουβέντα που γίνεται εκτός της εισήγησης και της μελέτης. Ποιος κανόνισε, πότε κανόνισε, τέλος πάντων, με ποιους εργολάβους, επίσημα ή μη επίσημα, ανεπίσημα, τέλος πάντων, οπότε
για όλη τη γύρω-γύρω κουβέντα που δεν αφορά το συγκεκριμένο που έρχεται τώρα, αλλά εξυπηρετείται μέσω του συγκεκριμένου, θα ψηφίσω λευκό. Κύριε Γκυβόρης. Το θέμα έχει έρθει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχα πει την άποψή μου από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα έρθει σαν δασικός δρόμος, την προηγούμενη φορά δεν είχε έρθει έτσι. Η λογική της διαπλάτησης του δρόμου δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Η δημιουργία επιπλέον νταμαριού, όπως είχα πει την προηγούμενη φορά, στο ίδιο υπάρχουν νταμάρια που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα. Και η λογική των λεωφόρων. Έτσι. Κάποια σκέψη που έκανα μονάχα είναι ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί κάποια χρήματα για το ΣΜΑ. Δημοτικά. Για να, το υλικό αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε κάλλιστα, επειδή σπάει από ό,τι ξέρω το σφυρί, να χρησιμοποιηθεί στο έργο. Και μάλιστα το έργο. Λέω ότι στο ΣΜΑ, στη Νοτιού Λευκάδας. Ένα υλικό θα μπορούσε κάλλιστα τότε να έχει γίνει, να φτιάξουμε εκείνο το έργο και να μην ευβαρυνθεί και ο Δήμος με επιπλέον έξοδα. Δεύτερο είναι αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι το υλικό αυτή τη στιγμή που σπάνε για να διαμορφωθεί το ΣΜΑ, θα μπορούσε κάλλιστα να μεταβερθεί εκεί πέρα και να γλιτώσει ο Δήμος τα έξοδα. Είναι λίγο τις ποσότητες ως τεχνικός όμως. Ναι. Σίγουρα είναι λιγότερες ποσότητες. Επιπλέον λοιπόν, προσέξτε να δείτε, συνεχίζω. Σκέψεις είπα κάνω. Επιπλέον, όπως είδα και την προηγούμενη φορά, αντί να βρούμε ένα χώρο να κρύψουμε, και εδώ πέρα έχουμε και με καινούργια πρόταση, αν φανταστείτε πέραμε έναν άλλο χώρο επιπλέον τον ΣΜΑ, για να δημιουργήσουμε αυτό το δανειοθάλαμο να πάρει το υλικό, ταυτόχρονα δεν θα είχαμε και πρόβλημα. Έτσι ώστε αύριο μεθαύριο που θα ψάχνουμε χώρο για τον Απολωνίων και τον Λωμένου για να βάλουμε τα μπάζα, αυτός ο ίδιος χώρος να χρησιμοποιηθεί για τα μπάζα. Όπως θα νοικιάσετε χώρο αύριο μεθαύριο στην Απόλτωνα ή οπουδήποτε αλλού, δεν ξέρω πού είναι. Άρα, έχω χρόνο νομίζω. Ναι. Έχεις χρόνο, αλλά επί της ουσίας. Ναι, επί της ουσίας, όπως και την πρώτη φορά είπα, καταψηφίζω την έγκριση μελέτης. Και να πω και ότι είναι μια καλή μελέτη, όπως την είδα, έτσι. Αλλά καταψηφίζω. Ποιοι συνάδελφοι θα μιλήσουν. Κυρία Καρφάκη, μπορεί να ξεκινήσει. Και όποιοι άλλοι θα μιλήσουν να το δηλώσουν. Δήμαρχε, αυτό που προσπαθούμε να εγκρίνουμε μάλλον μια μελέτη απόψε, που από ό,τι φαίνεται δεν προκύπτει σκοπιμότητα άλλη για την ύπαρξη αυτού του δρόμου, πέραν της λήψεως του υλικού. Και λέω, αυτός που θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει, μας έχει κάνει καμιά έτσι, έχει κουβεντιάσει μαζί μας, ή έχει κάνει μια κουβέντα φάντασμα κάπου στο παρελθόν και εμείς απόψε ερχόμαστε να νομοποιήσουμε αυτή την κουβέντα που μας έρχεται να νομοποιούσαμε μάλλον ενέργειες και πρωτοβουλίες κάποιων άλλων και σας βλέπω και αγχωμένο να αγχώνεστε κιόλας για αυτό το λόγο, ενώ δεν αγχωμένο, ναι. Ότι αγχωμένο, μα το έργο δεν σώζεται με καμία δύναμη και μας βάζει σε περιπέτειες αυτή η έγκριση μελέτης απόψε. Δεν μπορεί να σωθεί με τη διάνοιξη του δρόμου αυτού. Θα σωθεί αν τηρήσουμε εμείς αυτά που προβλέπει η νομοθεσία σαν φορέας υλοποίησης του έργου και αν αποκτήσουμε τη σοβαρότητα που πρέπει απέναντι στο έργο. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να κοιτάξετε και να αναζητήσετε για να σωθεί το έργο τι κάνουν οι επιβλέποντες, ποιοι είναι, τι κάνουν για να προχωρήσει αυτό το έργο και αν κάνανε κάτι μέχρι τώρα και μετά να φτάνουμε σπευσμένα να εγκρίνουμε μελέτες και να γινόμαστε γραφείο ανεβρέσεως υλικού του εργολάβου που δεν ξέρουμε αν θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Και αν αυτή η εργολαβία διαλυθεί, γιατί να έχουμε έναν δρόμο και κάποια ορυχεία στο πουθενά εμείς ή έναν δρόμο που δεν τον χρειαζόμαστε. Και αν το, τέλος πάντων, επί διαδικασίας της επόμενης δεν θα μπω, γιατί δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, μια μελέτη δεν μπορεί να γίνει ανάθεση ποτέ, θα πρέπει να γίνει μια δημοπρασία. Άμα γίνει μια δημοπρασία, πώς θα απαγορεύσουμε σε έναν άλλον να πάει. Ή και ο ίδιος να το πάρει πάλι τα υλικά δεν είναι δικά του. Τίποτα δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε απόψε με την έγκριση μελέτης το έργο. Το έργο πρέπει να το βοηθήσετε μόνο και μόνο με τις διαδικασίες και τις δυνατότητες που σας δίνει η νομοθεσία από τα δημόσια έργα
ως εργοδότης και να τηρήσετε τα χρονοδιαγράμματα. Να ανοίξετε το χρονοδιάγραμμα και να δείτε γιατί 1,5 χρόνο 2 δεν έχει κάνει τίποτα. Τα έχετε κάνει αυτά. Γιατί εγχωνόσαστε για μια μελέτη απόψε, για ποιον? Μας το ζητάει πρώτον και κύριο αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο εμείς φροντίζουμε τώρα? Μας το ζήτησε? Το ζήτησε σε εσάς? Θέλω απάντηση αν σας το ζήτησε. Ή αν έρχεται από το παρελθόν. Την απάντηση τώρα για να είμαστε καθαροί. Γιατί μπορεί να ξεχαστεί πάνω στην κουβέντα. Λοιπόν, είπα προηγούμενα, ο ίδιος το είπα, ότι κάναμε σύσκεψη και με τον εργολάβο. Και με τον εργολάβο. Παρουσία δηλαδή του εργολάβου. Του άρχη εργολάβου, ας το πούμε, του έργου. Του κυρίου Ασλανίδη. Έχει ονοματεπώνυμο, δεν είναι. Η πρόθεση η δική τους είναι αυτή. Αυτή που αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη. Προφανέστατα θα τηρήσουμε όλες τις διαδικασίες. Προφανέστατα θα τηρήσουμε όλες τις διαδικασίες. Το θεωρώ αυτονόητο. Είναι σαφές όμως ότι από τη μεριά τους βεβαίως έρχεται κουβέντα από το παρελθόν. Την οποία δεν την γνωρίζω όμως εγώ αυτή την κουβέντα. Την έχω ακούσει όπως ενδεχομένως την έχετε ακούσει και εσείς ή ο κύριος Μαργέλης το είπε πριν λίγο. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς από την 1η-9η. Εμείς λοιπόν ως προς το συγκεκριμένο ήταν η δεύτερη σύσκεψη που κάναμε με τον εργολάβο και σε αυτή τη δεύτερη που έγινε πριν μία εβδομάδα ακριβώς τέθηκε από τη μεριά του το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι τόσο καθαρά τα πράγματα. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, το ζήτημα των διαδικασιών είναι άλλο θέμα. Για τα υπόλοιπα που είπατε θα απαντήσω μετά. Απλώς ήθελα για αυτό να το ξεκαθαρίσω. Κύριος Κούρτης. Τώρα δεν θέλω να πω δύο κουβέντες, λίγο πριν τον Κούρτη όμως, για κάτι πρέπει να απαντήσω στη Μαριάννα άμεσα. Ναι. Μαριάννα, ούτε καν ξέρεις την περιοχή. Από το λόγο σου ούτε καν ξέρεις την περιοχή. Ούτε ξέρεις που είναι ο δρόμος. Ούτε ξέρεις πόσο σημαντικός είναι ο δρόμος. Ασχέτως από μαρίνες και από οτιδήποτε άλλο. Όταν ανοίξαμε αυτό το δρόμο εδώ και 20-25 χρόνια. Yeah. Ποιον, Μαριάννα, το δρόμο που πάει στην Ιρά από την Πόντη, ξέρεις πότε άνοιξε αυτός ο δρόμος? Μέχρι τις Βίγκλες άνοιξε το 1985 η Προεδρίας Πατρικίου. Ωραία, και συνεχίστηκε το 2003. Και έχει και βαρτότητα αυτή τη στιγμή ο δρόμος. Δηλαδή, ο Γολάβος ναι. Μπαίνει μέσα. Το πρώτο κομμάτι, αυτό που λες, το πρώτο κομμάτι είναι. Έχει βαρτότητα ο δρόμος αυτή τη στιγμή. Μέχρι τα. Τα πρώτα 700 μέτρα έχουν βατότητα. Ναι. Κάνεις λάθος. Τα πρώτα 700 μέτρα είναι βατός, ο υπόλοιπος είναι σκαμμένο. Μαριάννα, σε παρακαλώ να ολοκληρώσεις. Αύριο το πρωί πάρε τα μάξου να πας να δεις. Αύριο το πρωί. Σαββάτο είναι, δεν πρέπει. Να σας λέω τον άνοιξε το 1985 με τον άνοιξε. Άνοιξε τα πρώτα 700 μέτρα μέχρι την περιοχή. Θεωρείτε λήξαν το θέμα, ο κύριος Κούρτης έχει το λόγο. Έτσι δεν είναι. Ναι, θα πρέπει καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου ότι είπα ότι είναι υποχρέωση του εργολάβου, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα δηλαδή ότι είναι συμβατική υποχρέωση του εργολάβου, εγώ τουλάχιστον. Του Δήμου, απέναντι στον εργολάβο. Έτσι, δεν μίλησα για αυτό Σπύρο την προηγούμενη φορά. Εγώ έβαλα τα πραγματικά δεδομένα και εγώ νομίζω, εγώ θα συμφωνήσω ότι επειδή η προηγούμενη δημοτική και όταν εσύ ήσουν βουλευτής ασχοληθήκατε για να εντάξετε το έργο, άρα προφανώς και έχεις και λόγο να βοηθήσεις το έργο και να μην έχει περιπέτειες το έργο. Και νομίζω ότι εδώ, νομίζω ότι χρειάζεται και συμβολή του συνόλου της αντιπολίτευσης. Και αν θέλετε εγώ θα πω και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Σε σύσκεψη που κάναμε αναφέρθηκε ο Δήμαρχος ότι κινδυνεύει το έργο να μην υλοποιηθεί και εγώ θα δώσω και άλλο ένα στοιχείο. Σε σύσκεψη που κάναμε τη διαχειριστική αρχή υπόθηκε ότι τέτοια έργα δεν μπορούν να πάνε γέφυρες για το επόμενο. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε φτάσει ένα χρόνο πριν το κλείσιμο του προγράμματος, δηλαδή τέλος του 2015, αυτό απομένει και δεν έχει υλοποιηθεί το αντικείμενο ούτε το 15%. Άρα το έργο πρέπει να τρέξει για να υλοποιηθεί, για να σωθεί. Και είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή και για τον νόμο μας. Νομίζω λοιπόν σε αυτό πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε την εξέλιξη του έργου. Ένα θέμα είναι το θέμα των μεταμπαζώματα, δηλαδή πώς θα βρει υλικό ο εργολάβος για να μπορέσει να κάνει αυτό το πράγμα. Η δυνατότητα που ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μεταφέρει από αστακό. Είναι δική μας δουλειά. Όχι, δεν λέω εγώ αυτό. Δεν λέω. Εγώ θέλω. Όχι, ασφαλώς δεν είναι δική μας. Το είπα. Σπύρο, σε παρακαλώ.
Το γιατί έχει καθυστερήσει το έργο, δεν θα το... Έχει καθυστερήσει γιατί έπρεπε η αρχαιολογία να τον καθυστέρησε 14 μήνες. Να μην αγγίξουμε τώρα αυτό το θέμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Παρακαλώ, όμως, η ουσία του θέματος. Η πραγματικότητα είναι ότι φτάσαμε ένα χρόνο πριν το κλείσιμο του ΕΣΠΑ. Άρα εκεί πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά το δρόμο, δεν γίνεται καμία λεωφόρος, Κώστα, γίνεται 5 μέτρα. 5 μέτρα είναι δασικός δρόμος. Οι προδιαγραφές του δασικού δρόμου είναι 5 μέτρα. Το υλικό όσον αφορά την ποιότητά του, ασφαλώς θα γίνει επιλογή του υλικού. Γιατί τεθήκανε. Γιατί τεθήκανε. Ωραία. Εγώ θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι να εγκριθεί η μελέτη και από εκεί και πέρα να κουβεντιάσουμε και αυτά τα θέματα. Ο κύριος Σκυρός. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κατηφόρη, ο Δήμος θα πληρώσει κάτι για τη διάνοιξη του δρόμου? Ο Δήμος σήμερα εγκρίνει μελέτη. Ωραία. Είπα ότι θα απασχολεί στο μέλλον το Συμβούλιο τι θα γίνει με το έργο. Ναι. Είμαι σαφής από την αρχή. Ναι. Ωραία. Αυτός ο δρόμος είναι από την Πόντη που πηγαίνει προς Πόρτο Κατσίκη, δηλαδή συντομεύει το δρόμο που πηγαίνει προς Πόρτο Κατσίκη. Είναι λοιπόν 5 μέτρα και λέει θα πάει ο εργολάβος να το κάνει 2 μέτρα διαπλάτηση. Κάπου... Από το μαραντοχώρι που κάθεσαι τον βλέπεις, τι με ρωτάς? Ναι, εγώ ξέρω που είναι ο δρόμος, έχω περπατήσει εκεί. Απλώς επειδή σε εκεί υπήρχε μία διαφωνία, δεν ξέρω μήπως γι' αυτό κολλάμε σε μελέτη. Όταν έγινε η διάνοιξή του υπήρχε μία διαφωνία να μην γίνει αυτός ο δρόμος, γιατί συντομεύει προς Πόρτο Κατσίκη και παρακάτω κάποια χωριά. Και μήπως γι' αυτό έχουμε κολλήσει λίγο, δεν ξέρω. Αυτό. Εντάξει, εγώ ψηφίζω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ο κύριος Μπρατζουκάκης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Την προηγούμενη φορά ο εισηγητής είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα που είπε και τώρα. Είπε δηλαδή έγκριση μελέτης. Κάποιοι λοιπόν σηκωθήκανε που θεωρούνται πως είναι και έμπειροι και λέγανε για χρηματοδότηση. Εγώ ξέρω τουλάχιστον αυτούς αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τώρα. Ότι όταν λέμε έγκριση μελέτης, συζητάμε για έγκριση μελέτης. Δεν ζητάμε για χρηματοδότηση. Είχατε η εισήγηση του. Συγγνώμη κύριε Αραβανή, η εισήγηση του εισηγητή σε θέμα το οποίο ψηφίσατε εκτός ημερήσιας διάταξης, έλεγε αυτά που είπε και τώρα. Καμία διαφορά. Ναι, Χριστιανέ μου, μισό λεπτό να στα πω κι εγώ. Άσε να στα πω, άσε να τελειώσω γιατί... Να, περνάει το ρόλο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στο συγκεκριμένο δρόμο, γιατί ακουστήκανε και πριν κάποια πράγματα. Ο εργολάβος, σας είπε ξεκάθαρα και ο Δήμαρχος, σας είπε ξεκάθαρα και την προηγούμενη φορά ο εισηγητής, ότι τη μελέτη, και τη μελέτη θα την κάναμε εμείς, αλλά τα λεφτά θα τα βάλει ο εργολάβος. Είναι ξεκάθαρα. Τώρα, αν ο εργολάβος από ένα έργο που είναι 16 εκατομμύρια ευρώ, 17 πόσο είναι, πληρώσει και 170, θα του συμπεριλάβει εννοείται στο έργο. Τι μας νοιάζει, εμάς θα κάνει ο εργολάβος. Εμάς μας ενδιαφέρει να ανοίξει ο δρόμος. Ο δρόμος αυτός, κύριοι, νομίζω τον ξέρετε όλοι. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα δώσει πνοή στην Νότια Λευκάδα. Οι προθέσεις του Δήμου είναι να εξυπηρετήσει το 70% που ξεκινάει από τη Βασιλική και ανεβαίνει και πηγαίνει στο Πόρτο Κατσίκη με τη συμπλήρωση του δρόμου, του δεύτερου δρόμου. Το ξέρετε όλοι πιστεύω. Υπάρχουν δύο δρόμοι στο Πόρτο Κατσίκη. Ο ένας που κατεβαίνει και ο άλλος που δεν είναι διανοιγμένος αλλά δεν είναι ασφαλτοστρωμένος. Ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα της πυκνής κυκλοφορίας και να γίνει οι δύο δρόμοι να γίνουν μονοδρόμηση. Από εκεί και πέρα έχει σκοπό να κάνει στο Αθάνι κάποιες παρεμβάσεις ώστε να μπορεί αυτοί που εισέρχονται από Λευκάδα να μην περνάνε μέσα από το χωριό. Η μονοδρόμηση που θέλει να κάνει είναι για τους καλοκαιρινούς μήνες να ανεβαίνουν, επειδή ακούστηκε και αυτό από το... Όχι, μισό λεπτό. Έχει πολύ μεγάλη σχέση και θα σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί έχει σχέση με την εισήγηση και σε παρακαλώ μην διακόπτεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος προχωρεί σε ένα έργο. Ο εργολάβος
φτιάχνει τον δρόμο, διαπλατείνει τον δρόμο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Κύριε Μαργέλη, αφού λέτε κι εσείς, την προηγούμενη φορά υπήρχε και ένα θέμα πιο πίσω. Όλοι το ξέρετε τον δρόμο. Γιατί δεν είπατε στην έγκριση της μελέτης του ΟΠΑΧ, το οποίο συμπεριλάμβανε στα έργα του ΟΠΑΧ, συμπεριλάμβανε τον δρόμο που ήταν 2 μέτρα, 2,5 μέτρα τώρα, γιατί δεν είπε κανένας από εσάς ότι στο συγκεκριμένο δρόμο δεν υπάρχουν εκβραχισμοί στη μελέτη συγκεκριμένη. Είδατε αυτή τη μελέτη, την άλλη γιατί δεν την είδατε. Στην άλλη μελέτη λοιπόν που στείλαμε στον ΟΠΑΧ δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν υπήρχε στην εισήγησή σας. Υπήρχε στην εισήγησή σας. Να πηγαίνετε να τη δείτε, ρε παιδιά, τι να σας κάνω εγώ. Να πάτε στο Δήμο, τι δείτε. Αυτή πώς την είδατε. Θέλω να πω λοιπόν, ο άλλος δρόμος είναι 3 μέτρα. Ο άλλος δρόμος είναι. Ο άλλος δρόμος είναι 3 μέτρα. Γιατί δεν είπε κανένας ότι γιατί στρώνουμε δρόμο άσφαλτο 3 μέτρα. Και βλέπει ότι δεν υπάρχουν εκβραχισμοί. 3 μέτρα ήταν όλος ο δρόμος. Και έχει γίνει 5 τώρα. Και γίνεται 5. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι καθυστερούμε το έργο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά καθυστερούμε το έργο. Και ο Δήμαρχος είπε την προηγούμενη φορά ότι είμαστε υποχρεωμένοι. Έτσι είναι. Το καθυστερούμε, κύριε. Το καθυστερούμε. Παρακαλώ τώρα να ολοκληρώσει. Δεν με αφήσανε. Παρεμβαίνουν. Λοιπόν, καθυστερούμε για μένα, καθυστερούμε το έργο. Και το καθυστερούμε δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά το έργο καθυστερείται. Έπρεπε την προηγούμενη εβδομάδα, και εδώ είναι και το λάθος του Δημάρχου για μένα, να συνεχίσει τη διαδικασία και να πάρει μια απόφαση η πλειοψηφία. Δεν ξέρω γιατί το κάναμε, λοιπόν, άλλο θέμα. Εγώ δεν ξέρω αν το κάναμε ή όχι. Εγώ λέω όμως ότι πρέπει να προσέχουμε. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Αν λέμε ότι θα βοηθήσουμε και δεν βοηθάμε, καλύτερα να σταματήσουμε. Κύριε Μπλετσουκά, έχει τελειώσει. Κύριε Πρόεδρε, είναι λάθος να λέει πως καθυστερούμε εμείς το έργο. Σας παρακαλώ τώρα. Για το όνομα του Θεού. Είναι η άποψή του τώρα. Τι είναι η άποψη. Πού το καθυστερήσαμε εμείς το έργο. Σας παρακαλώ, θα πάρτε. Σας παρακαλώ, κύριε Μπλετσουκάκη, σταμάτα. Σε παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ να. Παρακαλώ να ηρεμήστε. Σας παρακαλώ. Σας. Νίκο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ να. Δεν έχει κανείς το λόγο. Άλλος συνάδελφος που θέλει. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Μαργέλης, ο κύριος Δήμαρχος, μήπως θέλει να μιλήσει. Ναι. Υπάρχει μια τρομερή αντίφαση στην ίδια την πολιτεία. Η σύμβαση του εργολάβου τελειώνει το Μάιο του 6. Αυτό λέει η σύμβαση. Ότι πρέπει να παραδώσει το έργο το Μάιο του 16. Και έρχεται η πολιτεία, και αυτό δεν είναι έξω από την πολιτική πραγματικότητα και τις πιέσεις, να λέει 31 12 του 15 να τελειώσει. Σκεφτείτε την αντίφαση. Εμείς τι θέλουμε λοιπόν. Και στην κουβέντα που κάναμε και με τον Περιφερειάρχη, που τέθηκε αυτό το ζήτημα για να τρέξει γρήγορα το έργο μαζί με τη διαχειριστική αρχή, ο στόχος είναι να απορροφηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό μέσα στο 2015. Δεν έχουμε δικαίωμα να καθυστερήσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω είναι σαφές. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα θεωρείται λήξαν να ψηφίσουμε. Εκτός και θέλουν να δευτερολογήσουν. Αν θέλετε να δευτερολογήσετε, αλλά δεν νομίζω ότι μακρηγορούμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Κύριε Μαργέλη, θέλεις να δευτερολογήσεις. Ναι, βεβαίως. Να δευτερολογήσετε λοιπόν. Δευτερολογώ. Εγώ θεωρώ ότι κανένα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει πρόθεση να καθυστερήσει το έργο. Τέλος. Αν όμως το έργο καθυστερεί, ευθύνη έχει όποιος διαχειρίζεται τη διοίκηση του έργου. Και όχι εμείς οι Δημοτικοί Συμβουλίοι. Εγώ, Ζουρδάκης, ο Αραβανής, η Μαριάννα ή οποιοδήποτε άλλος λέει μια άποψη εδώ πέρα. Το ξεκαθαρίζουμε. Εμείς δεν διοικούμε το έργο. Δεν εφαρμόζουμε το χρονοδιάγραμμα, δεν ελέγχουμε την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, δεν διοικούμε το έργο. Ξεκάθαρο λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε. Και δεν αμφισβητώ αυτό ούτε από τον κύριο Δήμαρχο, ούτε από εσάς, ούτε από κανένα. Δεν δέχομαι όμως κανένας να αμφισβητεί όταν κάνουμε τη δουλειά μας εδώ πέρα ότι εμείς έχουμε πρόθεση να καθυστερήσουμε το έργο. Εμείς θα καθυστερήσουμε το έργο. Έχω αφιερώσει χρόνο για αυτό το έργο. Και θέλουμε να γίνει το έργο. Αλλά θα γίνει σύμφωνα με τις σύμβασεις. Τι είπατε? Δεν απευθύνομαι σε σένα τώρα. Σε παρακαλώ πιο χρόνο. Σας παρακαλώ να μην. Κύριε Μπλετσουκάκη, δεν έχεις τον λόγο. Σε παρακαλώ. Κύριε Μπλετσουκάκη, σε παρακαλώ. Έλεγα. Παρακαλώ να. Να σταματήσει ο διάλογος. Όχι, όχι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό, θα φτιάξουμε ένα κλίμα να μην είναι μετά από εδώ πέρα. Ο κύριος Μπλετσουκάκης δεν είναι δημοτικός σύμβουλος.
Με χαρά τον ακούμε, αλλά μέχρι εκεί. Τι άλλο να κάνω εγώ. Φώναξε να σταματήσει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Σπίρο, ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ τώρα. Ναι, εγκρίνουμε τη μελέτη μέχρι και τίποτα άλλο δεν κάνουμε να πάψει το συμβούλιο. Όλα τα άλλα θα τα κάνουμε στη συνέχεια όπως είπε ο κύριος Καρτουφόλη. Και τώρα θα το διάσω. Κύριο Σουραβανή. Επαναλαμβάνω ότι εγκρίνουμε τη μελέτη. Αυτό είναι σαφές στα πρακτικά και τίποτα άλλο. Καμιά σχέση με Εργολάβο, γιατί αφέθηκε να εννοηθεί τελικά ότι προέκυψε το θέμα όχι από την ανάγκη διάνοιξης του δρόμου, άλλο αυτό, ότι θέλουμε να κάνουμε ένα δρόμο και με την ευκαιρία βρέθηκε και ο Εργολάβος κλπ. Αλλά φάνηκε ότι η ανάγκη αυτή προέκυψε από την ανάγκη του Εργολάβου να βρει ντεπό. Λοιπόν, εγώ δεν κριτικάρω περισσότερο. Αυτό λάβετε υπόψη την τελευταία παρατήρηση, γιατί υπάρχει και προπολογισμός. Θα τον δούμε αναλυτικά στο άλλο συμβούλιο που είπε ο κύριος Κατηφόρης. Συνεπώς, μένουμε στην έγκριση της μελέτης και μόνο αυτής. Εντάξει, σίγουρα. Κυρία Σταπατέρα. Όχι. Κύριος Γρηγόρης. Ο κύριος Κατηφόρης να κλείσει το θέμα, αν έχει κάτι να πει. Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, προχωράμε σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι κατά. Λευκό. Ένα κατά είναι λευκό. Οι υπόλοιποι εγκρίνουν. Τελείωσε αυτό το θέμα. Υπάρχει. Θέλω να παρακαλέσω ότι υπάρχει το τέταρτο θέμα. Καθυστερούμε έναν πολίτη που θέλει να πάρει μια απλή έγκριση. Είναι ζήτημα δηλαδή 2 λεπτά κυριολεκτικά. Δεν ξέρω, συνεκτιμήσω το. Δείξω το θέμα. Είναι απόφαση για απορρίτηση άδεια λειτουργία πολυμηνική δεξαμενή. Αν δεν έχετε αφήσει, γιατί είναι ζήτημα ενό λεπτού, να το περάσουμε και να έχουμε εκκρεμότητα μόνο τα σουτά απορρίμματα. Ο κ. Μαργέλη. Εκτός και αν υπάρχει ένσταση από κάποιον και πει ότι εγώ δεν το δέχομαι να ψηφιστεί, οπότε να τα φύγουμε για την άλλη φορά. Αλλά αν συμφωνούμε όλοι, μην κάνουμε τώρα μια κουβέντα. Μια ερώτηση μονάχα και τίποτα άλλο. Συμφωνώ. Αν είναι, επειδή γράφει στο τέλος η άδεια λειτουργία σα για 5 χρόνια, είναι επαναδιοδότηση ή είναι η πρώτη αδειοδότηση. Αυτό θέλω να ρωτήσω μονάχα. Τίποτα άλλο. Πάλι ο Λότσο να είναι λογικά, έτσι εντάξει. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν διαφωνία επ' αυτού, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Συμφωνούμε. Νομίζω ότι ομόφωνα δεν υπάρχει αντίρρηση. Οπότε λύγει η συνεδρίαση, η τωρινή συνεδρίαση και ξεκινάμε την επόμενη συνεδρίαση με θέμα προϋπολογισμός. Θέμα πρώτο, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015. Εισηγητής ο κύριος Νικητάκης. Ναι. Παρόντες 32, απουσιάζει ο κύριος Γράψας. Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ο κύριος Νικητάκης. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο προϋπολογισμός από πέρυσι με μια απόφαση με το παρατηρητήριο πρέπει να κατατίθεται πια στις αρχές του χρόνου. Και για φέτος ισχύει, έπρεπε να κατατεθεί 5 Σεπτεμβρίου το προσχέδιο προϋπολογισμού. Οι προηγούμενοι, λοιπόν, Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή ψήφισαν αυτό το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Το καταθέσαμε στις 5-6 του μήνα, νομίζω ότι ήταν λίγο καθυστερημένο, 5 του μήνα. Πήγε στο παρατηρητήριο προκειμένου να ελεγχθεί, να διαπιστωθεί αν είναι συσκελισμένος ο προϋπολογισμός, αν εφαρμόζει την οικία. Επέστρεψε η γνώμη του παρατηρητηρίου, δεν θέλω να σας πω πολλά, απλώς λίγα πράγματα έτσι πολύ γενικά, με 3 παρατηρήσεις. Οι 3 παρατηρήσεις αυτές είναι για μας επουσιώδεις,
Οι δύο παρατηρήσεις αφορούσαν σε ένα ποσό που μπήκε κατά λάθος, το αφαιρέσαμε στα έσοδα και αφορά το επιμέρους και το σύνολο, γι' αυτό είναι δύο φορές το ίδιο ποσό. Και το άλλο θέμα είναι σε μια δαπάνη στον 0619α που είναι κάποια λιποσκοπούσα, γράφηκε μια πίστοση 819-380 ευρώ αντί των 762-640-32, αλλά αυτό αφορούσε στη διαφορά, αυτή αφορούσε τη σύντηση των μαθητών του Μοσκού Γυμνασίου που δεν υπήρχε το 2014. Τη βάλαμε εμείς για το 2015, κλώτησε το παρατηρητήριο, την αφαιρέσαμε, θα την βάλουμε στην πρώτη αναμόρφωση, αναγκαστικά. Στο καινούργιο προϋπολογισμό έχουν προσθεθεί κάποια πράγματα και εκεί θέλω να επικεντρωθώ λίγο. Είναι ο κύριος Ματαράκας, μόλις ήρθε ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, μπορεί να σας λύσει όλες τις απορίες. Δημιουργήθηκε ένα ΣΚΑΕ καινούριος, Υπηρεσίες Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για τη χρηματοδότηση του Δημοτικού Προγραμματισμού. Αυτό αφορά σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί και τις δαπάνες. Πιθανότατα θα ανοίξει στις αρχές του 2015. Θέλαμε να έχουμε ένα κωδικό λοιπόν στον προϋπολογισμό για να είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε αμέσως, να μην καθυστερήσουμε καθόλου δηλαδή με αναμορφώσεις κλπ. Που χρειαζόταν, να έχουμε τον κωδικό από τώρα. Είχαμε βάλει εμείς στον προϋπολογισμό, επειδή κάποιοι λένε ότι δεν ξέραμε το παρατηρητήριο, καλά δεν θέλω να σχολιάσω αυτά τα δημοσιεύματα, αλλά το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Πήγαμε λοιπόν τον Αύγουστο στην οικονομική υπηρεσία η οποία προσπαθούσε να φτιάξει τον προϋπολογισμό και κάναμε κάποιες παρεμβάσεις. Μια από αυτές ήταν και μια δέσμευσή μας να βάλουμε την πάγια προκαταβολή από 1.000 σε κάθε τοπική κοινότητα και 2.000 σε κάθε δημοτική κοινότητα. Βάλαμε 47, λέγαμε εμείς, από λάθος βγήκαν 46.000 γιατί δεν είχε συνυπολογιστεί τότε ότι η κοινότητα Κατούνας θα ήταν δημοτική κοινότητα και όχι τοπική. Μας έλειπε 1.000, το προσθέσαμε τώρα εδώ. Επίσης προσθέσαμε σε ένα κωδικό 10.000 για αμοιβή δικηγόρου, γιατί είναι η λιμένη απόφασή μας να προσλάβουμε νέο δικηγόρο για το Δήμο. Πληρώνουμε πάρα πολλά για δικηγόρο, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, πάνω από 60.000. Νομίζω ότι υποχρέωσή μας, νομίζω, και καθήκον μας είναι να προσλάβουμε νέο δικηγόρο και για να ελαφρύνουμε λίγο το βάρος που έχει η νυν δικηγόρος του Δήμου, που είναι τεράστιο, πραγματικά τεράστιο. Και να σας πω ότι πριν 20 μέρες υπέγραψα, παρέλαβα 65 αγωγές και όλες αυτές για το Γενάρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι βάρος υπάρχει. Δημιουργήσαμε 3 ΚΑΕ που αφορούν σε εργασίες καταμέτρησης υδρομετρητών. Ένα στη Λευκάδα, ένα στον Απολωνίον, ένα στην Καριά και, και στους Φακιώτες και μάλλον και στον Ελωμένο, θα το δούμε αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή να ενισχύσουμε με καταμετρητές και για να μπορούμε εγκαίρως να καταμετρούμε τα υδρόμετρα. Δημιουργήσαμε επίσης ένα καινούριο ΚΑΕ, μικροβιολογικές και φυσικοχημικές εκτάσεις νερού, ένα ποσό 10.000 ευρώ. Δεν σας λέω τι άλλο έχουμε δημιουργήσει, τα είπαμε στο τεχνικό πρόγραμμα, τα είπαμε και στη ΣΑΤΑ. Επομένως, εγώ εδώ τελειώνω. Να σας πω μόνο ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού είναι 43.415.420,10 ευρώ και προφανώς τα έξοδα είναι τα ίδια, γιατί είναι συσκευασμένος προϋπολογισμός. Το δεύτερο που καταθέτουμε σήμερα είναι η στοχοθεσία. Με βάση τις νέες διατάξεις θα πρέπει ο Δήμος, οφείλει, να μην συντάσει μόνο ένα προϋπολογισμό, αλλά να δημιουργεί 12 προϋπολογισμούς, έναν για κάθε μήνα. Η στοχοθεσία είναι μια προσπάθεια, δηλαδή, ο Δήμος να προβλέψει τα έσοδα και τα έξοδα του ανά μήνα και να τα παρακολουθεί. Το παρατηρητήριο τι κάνει τώρα? Αν κάποιο μήνα ξεφύγουμε λίγο από τις προβλέψεις μας, μας τραβάει ταυτή. Μας λέει κάντε κάτι. Το πρώτο τρίμηνο. Αν ξεφύγουμε και δεύτερο τρίμηνο, τότε πια δεν τραβάει αυτή. Είναι η τρόικα που έρχεται στο Δήμο. Σου λέει, θα σε εξορθολογήσω, θες δεν θες. Έλα λοιπόν να σου κάνω απολύση προσωπικού, μετατάξεις υποχρεωτικές, αύξηση των τελών. Άρα αυτή είναι η στοχοθεσία, νομίζω ότι την έχετε πάρει όλοι.
Προσπαθήσαμε να την κάνουμε ρεαλιστική. Α, και κάτι πρέπει να σας πω πάνω σε αυτό είναι ότι ενώ πέρυσι πληρώσαμε 4.000 ευρώ κάποια εταιρεία να μας κάνει στοχοδεσία, φέτο την κάναμε σε μισή μέρα μόνοι μας. Και αυτό νομίζω είναι επίσης σημαντικό σε ένα εξορθολογισμό που θέλουμε να κάνουμε. Του Δήμου ήρθε εδώ, το ξενυχτήσαμε τον άνθρωπο, να σας απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ πού να πω. Τέλειωσε. Ερωτήσεις, να καταγράψουμε. Ή θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Κύριε Μαργέλη, θα κάνετε ερωτήσεις. Καμία. Κύριε Ραβανή. Δημοτική αστυνομία έχετε ένα κοντίκι 80.000. Έτσι, εδώ. Υπάρχει ένας δημοτικός αστυνομικός ο οποίος... Ναι, υπάρχει. Να σας απαντήσω αμέσως. Υπάρχει ένας δημοτικός αστυνομικός ο οποίος δεν έχει προσληφθεί. Και στα πλαίσια... Γιατί βάζει το... Αφήστε το. 14 λεπτά, 15. Σας είπα, είναι ο κύριος Ματράκας. Σας εξηγώ γιατί υπάρχει από το ποσό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι 6.900. Κάτσε ένα μικρόφωνο, Πέτρο, γιατί θα απαντήσεις σε πολλά. Νίκο, πες τον Πέτρο. 6.900. Τον αποζημιώνουμε μέχρι ένα διάστημα, ξέρετε. Κυρία Σταματέλου. Όχι. Κύριε Καβαδά. Στη σελίδα 2, στο 0122, αναφέρει τέλη και δικαιώματα από ευρωπαγγύρης, παζάρια και λαϊκές αγορές. Και δεν βλέπω καθόλου έσοδα. Και δεν βλέπω καθόλου έσοδα. Τι. Να τις πω όλες τις ερωτήσεις ή να μία-μία. Όλες κάνεις. Θανάση να σημειώνει ο Πέτρος, να μπορεί να υπάρχει καθόλου. Λοιπόν, δεν έχουμε καθόλου λοιπόν έξοδα από ευρωπανίγυρης και βαζάρια. Στην ίδια σελίδα, τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες. Ενώ... Όχι, άσε αυτό, εντάξει. Βλέπω ότι μειωθήκανε, ναι. Το 3. Έσοδα από τέλη σύνδεσης στην Δοτική Ενότητα Λωμένου. Ενώ συζητάμε για τις συνδέσεις και βλέπω ότι προϋπολογίζεται 2.820 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι μόνο για 14 συνδέσεις. Δηλαδή θα έχουμε μόνο 2.820 ευρώ. Και ενώ λέμε να προχωρήσουμε... Συνεχίζω. Τσίπα τη σελίδα. Πάμε στη σελίδα 7 από 16. Έσοδα από πρόγραμμα ΟΠΑΧ. Γιατί δεν έκανα καθόλου ποσό το 2015. Τι. Τελείωσε. Ναι, προχθές είχαμε κάποιες μελέτες όμως εδώ. Δεν εγκρίθηκαν. Δεν εγκρίθηκαν. Δεν πήγανε. Μόνο με απόφαση έκθεσης. Έκθεσης μάλλον. Δεν μπορεί δηλαδή χωρίς να είναι ενταγμένο κάτι να το βάλω μέσα. Έσοδα πράσινο ταμείο, τίποτα. Μηδέν. Αυτό είναι αλλού, είναι στα έξοδα. Στη σελίδα 9, λέμε δάνεια παρακαταθήκων, δάνειο ταμείου παρακαταθήκων και δανείων. Και βλέπουμε ότι προϋπολογίζεται 2.522. 2.252. 0.12. Είναι το υπόλοιπο. Δηλαδή θα εξαντλήσουμε όλο το δάνειο. Ε? Τι σχέση αυτό,
πρέπει να πει στον προϋπολογισμό το ποσό. Το πόσο θα πάρω είναι άλλο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως για να μην έχεις, πώς το λένε, κανένα ερωτηματικό, η πρόθεσή μας είναι να μην εξαντλήσουμε. Εντάξει. Το ξεκαθαρίζω προς αποφυγή. Πάμε, τίποτα. Γι' αυτό ρωτάω λίγο. Αν είναι δυνατόν να μην πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό ρωτάω. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί και από άλλους παραγόντες. Σύντομες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Σύντομες διευκρινήσεις, κύριε Ζουριδάκη. Εγώ θέλω, άκουσα το προσεκτικά τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Νικητάκη. Και λέει πως το προϋπολογισμό τον έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Στην τοποθέτησή σας, από ό,τι ξέρω, από τον Ιούνιο είστε μέσα στο Δήμο, κάνετε πολλές παρεμβάσεις στο προϋπολογισμό που κατά. Τι άλλο θα θέλετε να βάλετε και δεν το βάλατε? Ειλικρινά, θέλω να μου πείτε. Πόσες παρεμβάσεις να μην δεν μπορούμε να κάνουμε? Ο προϋπολογισμός είναι δεδομένος. Ξέρετε πώς βγαίνει. Ξέρετε πώς βγαίνει. Κύριε Καλαδά, κλείστε το μικρόφωνο σας. Όπως σου γίνεται, δεν το ρώτησα αυτό τώρα. Ναι, δηλαδή... Τι κάνει τώρα η κριτική να μας πούνε, τι θέλει να πάει, σε τα πάει. Κύριε Βαρκάνε, μην πούρια. Να μην κάνουμε διάλογο. Θα το δείτε στην αναμόρφωση. Το Γενάρη να είμαστε καλά, εδώ είμαστε και θα δεις. Στην αναμόρφωση. Ο κύριος Ματαράκας ξέρει τι θέλουμε να βάλουμε. Ερωτήσεις άλλες υπάρχουν? Ναι, κύριος Κούρτης, κύριος Τριγύρος, μετά. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή, αλλά έσοδα από ιχθυοτροφία έχουμε? Γιατί δεν είδα καθόλου έσοδα από ιχθυοτροφία. Είναι. Εντάξει, λάθος δηγούμε. Απλώς μια σύντομη ερώτηση. Σε ένα προηγούμενο συμβούλιο είχε πει ο κύριος Δήμαρχος ότι ο Δήμος έχει έσοδα από τη Μαρίνα 1.200 και πληρώνουμε το χρεολύσια 1.074, αν θυμάμαι καλά. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος ο κύριος Οικονομικός Διευθυντής για πόσα χρόνια έχουμε για να ξεπληρώσουμε αυτό το δάνειο, δηλαδή αυτό τους τόπους και γενικά αυτά που έχουμε δανειστεί. Αυτά που έχουμε δανειστεί. Πόσα χρόνια θα κάνουμε το οποίο είναι επάρχει για να ξεπληρωθούν τα οφειλές που συσσωρεύτηκαν από τους προηγούμενους δήμους, είναι περίπου για 20 χρόνια, 25 εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο το Ταμείο Παρακαταθήκων, είναι και άλλα δάνεια που είχαν προεκτιμή από άλλες τράπεζες. Όχι μόνο το Ταμείο Παρακαταθήκων. Γύρω στα 600 κάτι είναι αυτό που δίνουμε για το Παρακαταθήκων και τα υπόλοιπα είναι από άλλα δάνεια. 650 πρέπει να είναι. Κάθε χρόνο για 20 χρόνια. Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις, Πύρο. Λοιπόν, άλλος... Ναι, άλλη ερώτηση, παρακαλώ, υπάρχει. Άλλες ερωτήσεις δεν βλέπω να υπάρχουν. Κύριε Σωρά... Όχι. Λοιπόν, ναι, Γιώργο, κλείσε το μικρόφωνο, σου παρακαλώ. Εγώ μια ενημέρωση θέλω για τα οικονομικά. Με αφορμή το... ξανάκτησα αυτό κάποιος... Δεν είναι μου, χαλάει. Όλο μονίμως κάποιος λες, δεν το χρόνι. Όταν βάζεις το να εισηγηθείς τον κύριο Περφερία και να εισηγηθείς τον κύριο Περφερία. Στην Ιεσία, για παράδειγμα. Πήγε μαζί τώρα. Μήπως να σου φέρω αυτό εδώ πέρα, το δω πάντα. Αυτό δεν προκάνει ποτέ. Απαντήστε με στο σχόλιο σας, κύριε Περφερία, να μου ξαναπούν τα ίδια. Ναι, μα δεν... Άρεσε, φαίνεται, θέλω να ξανακούσει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά καταρχήν το... Thank you.
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω και να πω δύο κουβέντες, κυριολεκτικά δύο κουβέντες, γιατί άλλωστε και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά το πολιτικό κομμάτι. Είναι προφανές ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συντάσσονται οι προϋπολογισμοί σε όλους τους δήμους της χώρας είναι απαράδεκτοι. Οι συνθήκες, επαναλαμβάνω. Και αναφέρομαι στις οικονομικές συνθήκες προφανώς. Επίσης υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τη διαδικασία, δηλαδή με το παρατηρητήριο που εγώ θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι λόγω αν θέλετε και του επαγγέλματός μου έχω την άποψη ότι οι δήμοι πέρα και έξω από παρατηρητήρια οφείλουν, έτσι πρέπει, να επιδιώκουν να ισοσκελίζουν επί της ουσίας προϋπολογισμούς. Εννοώ απολογιστικά. Αυτή είναι η άποψή μου, η τεχνοκρατική να το πω. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα το ότι πάει να επιβληθεί ουσιαστικά, πολιτικά, με τις πολιτικές δηλαδή που ασκούνται, να επιβληθεί αυτού του τύπου ο προϋπολογισμός. Αυτοί δεν είναι προϋπολογισμοί, είναι βρόχοι στους λαιμούς των Δήμων, όλων των Δήμων. Ανεξαρτήτως της κατάστασης, αν κάποιος είναι λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα. Επομένως, είναι σαφής η πολιτική μας διαφωνία με το πλαίσιο κάτω από το οποίο γίνεται αυτή η ιστορία. Ήθελα να το πω, όχι γιατί δεν το γνωρίζετε, αλλά επειδή έχουν ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει το γεγονός ότι η παρέμβασή μας στη σύνταξη προϋπολογισμού προφανώς επιδιώχθηκε από το καλοκαίρι με πολύ σεμνό τρόπο, αντιλαμβάνεστε, διότι υπήρχε άλλη δημοτική αρχή. Προσπαθήσαμε δηλαδή και η αλήθεια είναι ότι πιέστηκαν και τα παιδιά της οικονομικής υπηρεσίας εννοώ στο να προλάβουν αυτές τις ημερομηνίες της 5ης του Σεπτέμβρη που έπρεπε να κατατεθεί το προσχέδιο. Εμείς αυτό που κάναμε, γιατί τα υπόλοιπα υπόθηκαν, ήταν να βάλουμε ορισμένα στοιχεία, πολύ λίγα, από αυτό που λέμε άποψή μας. Περισσότερα στοιχεία, και επειδή τα αναλύσαμε και δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους κουβέντα θα κάνουμε σήμερα, αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι μάλλον του προϋπολογισμού, αφορά και το τεχνικό πρόγραμμα και προφανώς και το τμήμα του τεχνικού προγράμματος που είναι η ΣΑΤΑ που τα εξαντλήσαμε, τα συζητήσαμε δηλαδή αρκετά την προηγούμενη φορά. Θέλω να δώσω ορισμένα στοιχεία στεγνά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του Δήμου. Στοιχεία δηλαδή που αφορούν τι, με βάση πάντα τα στοιχεία της υπηρεσίας, τι στις 31/8 με βάση τα οικονομικά δεδομένα είχαμε στα χέρια μας ως Δήμος. Φυσικά θα δώσω και στους επικεφαλείς το κείμενο, εννοείται. Αλλά θέλω, γιατί σημασία πριν και πέρα απ' όλα έχει ίδια ενημέρωση, τα στοιχεία θα τα δείτε και μόνοι σας. Αναφέρονται εδώ όλες οι καταθέσεις που έχουμε στις διάφορες τράπεζες, τα ποσά θα τα δείτε κτλ. Εγώ θέλω να πω στα πιο ουσιαστικά από αυτά να αναφέρω. Το πρώτο σημαντικό το ανέφερε ο κύριος Τριλίβας. Δηλαδή, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας πριν αρχίζουμε να λέμε στοιχεία ότι ο Δήμος πρέπει κάθε χρόνο να πληρώνει σε τοκοχρεωλήσια 1.074.000. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, τις 31/8 το σύνολο του ταμείου ήταν, θα αποφεύγω τα ψηλά, θα λέω μόνο το χοντρό νούμερο, 2.670.000. Υπάρχουν και ψηλά, αλλά λέω, να κρατάτε το νούμερο, 2.670.000. Αυτή τη στιγμή το ταμείο είναι 3.583. 3.583.000 και κάτι ψηλά. Δηλαδή 13 εντεκάτου εννοώ. Είναι τα στοιχεία αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, είναι 13 εντεκάτου. 14. Το αντίστοιχο περσινό, δηλαδή από 1η-1η του 13 μέχρι 13-11 του 13, τότε δηλαδή, την αντίστοιχη περίοδο, το ταμείο είχε 2.958.000.
Το στοιχείο που θα πω παρακάτω το ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή, προσπαθήσαμε, χωρίς ούτε να θέλουμε να πανηγυρίσουμε, και θέλω να το πω ευθύς εξ αρχής, για να μην και το νομίσει και κανένας, θεωρούμε όμως ότι έχει μία αξία ως στοιχείο.